Καλώ ήρθατε στο κανάλι Survivor 2024 Highlights. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μα. Μείνετε συντονισμένοι στο Survivor Highlights, καθώ ακολουθούν αρκετά spoilers γύρω από το αγαπημένο reality επιβίωση του Sky. Τρομερό παρασκήνιο από τον Άγιο Δομήνικο. Αγώνα δεύτερη ασυλία απόψε στο Survivor 2024 με του ηττημένου να δίνουν τον δεύτερο υποψήφιο προ αποχώρηση μπορεί τα πάντα στη χώρα να κυμαίνονται στον αστερισμό του Παναθηναϊκού και τον τίτλο του Πρωταθλητή Ευρώπη, όμω έχουμε και ένα survivor που ενδιαφέρει μερικού τηλεθεατέ. Πάμε λοιπόν να σα παρουσιάσουμε τα δεδομένα για το σημερινό επεισόδιο. 27.05 του Survivor 2024, χτες όσοι επιλέξατε να μην δείτε τον μεγάλο τελικό της Euroleague, αλλά Survivor, είδατε πως ο Χριστόφορος Ταξίδης βγήκε πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση και σήμερα πάμε για τον δεύτερο από ποια ομάδα θα είναι, από τους μαχητές ή από τους διάσημους. Δώρα Νικολή και Γιώργος Παπαχαραλάμπους είναι ήδη στον τάκο, αφού περιμένουν και έναν τρίτο για την τελική μονομαχία και μέχρι τότε δεν μπορούν να βγουν υποψήφιοι προς αποχώρηση. Οπότε οι υποψήφοι της εβδομάδας θα είναι σίγουρα και δυνατά ονόματα κάτι που σημαίνει πως ο Χριστόφορος θα έχει σίγουρα πολύ δύσκολο έργο. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια ομάδα κερδίζει τη δεύτερη ασυλία της εβδομάδας. Ακόμα spoiler επιβεβαιωμένο δεν υπάρχει, καθώ ο Ατζούνι Λιτζαλή έχει καταφέρει να τα περιορίσει, αλλά οι αρχικέ εκτιμήσει κάνουν λόγο για ακόμα μία νίκη τη μπλε ομάδα. Οι κόκκινοι δείχνουν να βρίσκονται αγωνιστικά ένα κλικ πιο κάτω από του μπλε και δύσκολα θα καταφέρουν να ανατρέψουν την κατάσταση σήμερα. Ποιο θα βρεθεί στον τάκο εφόσον χάσουν οι κόκκινοι, σε πρώτη φάση υποψήφιο θα βγει ο Γιώργο Γκουλέκα, αφού είναι η μοναδική επιλογή μαζί με την Κατερίνα Δαλάκα και αυτό διότι ο Γιώργος Παπαραχαλάμπους δεν μπορεί να ψηφιστεί, μιας και είναι ήδη καμένος, ενώ ο Χριστόφορος Ταξίδης είναι υποψήφιος προς αποχώρηση.